Στην δοξολογία παρέστη ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, πλαισιούμενος από μέλη της κυβερνήσεως και από την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων. Μετά την ανάγνωση της ημερησίας διαταγής από τον διοικητή της σχολής, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κατέθεσε στέφανο στο ηρώο. Μετά την Χαλκίδα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επισκέφθηκε την Αλίαρτο και ακολούθως τη Λιβαδιά. Στην πρωτεύουσα της Βοιωτίας, ο αρχηγός του κράτους έκανε τα αποκαλυπτήρια της προτομής του Αθανασίου Διάκου, που το Μάρτιο του 1821 είχε απελευθερώσει την Λιβαδιά από τους Τούρκους.